Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση και να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλους. Η ΟΣΕΑΔΕ είναι η Ομοσπονδία που εκφράζει θεσμικά όλους τους εργαζόμενους στις αποκεντρωμένες διοικήσεις και είμαστε εδώ για να δηλώσουμε ότι είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί και να τονίσουμε ότι βλέπουμε για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Με αυτά που ακούστηκαν και πριν από τον Πρόεδρο, μου φαίνεται ότι χτυπάει και για τους εργαζόμενους στις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Ο θεσμός της αποκεντρωμένης διοίκησης, εκ του συντάγματος, έχοντας σαν δομή εκφύσεως με αποκεντρωτικό χαρακτήρα, λειτουργεί ασκώντας κεντρικές αρμοδιότητες της δημόσιας διοίκησης σε όλη την επικράτεια με έμπειρο προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης. Παράδειγμα, τη μεγάλη υποστελέχωση, τις ατέλειες και τις δομικές ιδιαιτερότητες που έχει, καταφέρνει εδώ και 2 δεκαετίες περίπου και μέχρι σήμερα, πριν ως κρατική περιφέρεια, να εξυπηρετεί ακόμα σε όλους τους νομούς της χώρας εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες σε κρίσιμα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της. Μεταναστεύσεις, ΠΕΧΟ, ύδατα, ελεγκτής νομιμότητας, κληροδοτήματα και μέχρι τελευταία δασικές υπηρεσίες. Για μας τους εργαζόμενους, η σκοπιμότητα της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης με τη διαφαινόμενη συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Εσωτερικών εντάσσεται καθαρά στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του μικρού επιτελικού κράτους που επιδιώκει σε αυτή τη φάση η κυβέρνηση. Μεταρρύθμιση που ολοφάνερα και μαθηματικά οδηγεί σε μείωση διοικητικών δομών με επακόλουθο και φυσική εξέλιξη τη μείωση μόνιμων θέσεων εργασίας στο δημόσιο. Και αυτό θέλουμε να το τονίσουμε. Έτσι φαίνεται ότι έρχεται η σειρά και άλλων δομών που θα θυσιαστούν στο βωμό της αναδιοργάνωσης του κράτους. Για την έλευση της ανάπτυξης και συνδέονται όλα αυτά με τη γενικότερη κυρίαρχη πολιτική αντίληψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που επιδιώκει σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης λιγότερο κοινωνικό κράτος, ιδιωτικοποιήσεις, συμπράξεις ΔΙΤ και το βασικότερο νέες ελαστικές μορφές εργασίας, κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων και μείωση του μισθολογικού κόστους περαιτέρω. Αυτό θεωρούμε ότι κρύβεται πίσω και από αυτό το νομοσχέδιο. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο υπηρετεί αυτή την κοινή θέση, μεθόδευση όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων για την ουσιαστική αποδυνάμωση των δημοσίων υπηρεσιών σε προσωπικό, μέσα και πόρους, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος και οι αρμοδιότητες να ιδιωτικοποιηθούν ή να εκχωρηθούν. Άλλωστε, η θέση για τη συρρήκνωση του δημοσίου τομέα έχει ψηφιστεί από όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν στο τρίτο μνημόνιο, νόμο 4336 του 2015. Επιβεβαιώνεται επίσης η εκτίμηση που είχαμε στο τελευταίο 5ο τακτικό συνέδριο μας, σύμφωνα με το οποίο ότι ο χαρακτήρας της εφαρμοζόμενης πολιτικής προϋποθέτει κράτος πιο εχθρικό για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα και πιο φιλικό για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Επιβεβαίνονται επίσης οι εκτιμήσεις ότι όποτε γίνονται μεταβολές, όποτε γίνονται μεταρρυθμίσεις, είναι βέβαιο ότι έχουμε βλαπτικές εργασιακές μεταβολές για τους εργαζόμενους. Το είδαμε το καλοκαίρι και με τους συναδέλφους της δασικής υπηρεσίας, το βλέπουμε και τώρα τα Χριστούγεννα με τους εργαζόμενους στα Μητρώα, στις αστικές καταστάσεις που δεν είχαν το δικαίωμα της εθελοντικής μετακίνησης, παρά τις δεσμεύσεις του Υπουργού ότι θα εξέταζε το αίτημά μας. Το ΔΣ της Ομοσπονδίας επισημαίνει ότι ανεξάρτητα από ποια διοικητική δομή και αρχιτεκτονική της δημόσιας διοίκησης επιλεγεί και αποφασιστεί από την κυβέρνηση, για μας η προάσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και υπηρεσιακών δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων στις αποκεντρωμένες διοικήσεις αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και κόκκινη γραμμή. Δεσμευόμαστε από όλες σχεδόν τις ομόφωνες αποφάσεις μας ότι η ύπαρξη και η ενίσχυση αποκεντρωμένων υπηρεσιών δεν αποτελεί συντεχνιακό στόχο, αλλά εργαλείο για την παρουσία κρατικών δομών στις οποίες έχει πρόσβαση ο πολίτης με ιδιαίτερους βάρος στην επαρχία και σε ειδικές περιοχές, νησιωτικές, παραμεθόριες κτλ. Και θεωρούμε ότι η προσχηματική λογική υποτίθεται των κάθετων υπηρεσιών που προκρίνεται σήμερα και σιγοντάρεται έξυπνα, με δεδομένη την υποστελέχωση και τη μη διάθεση πόρων, οδηγεί τελικά στη διάλυση υπηρεσιών μέσω της αναδιάρθρωσης αυτής και την παραχώρηση όσων από τις αρμοδιότητες μπορούν να αποφέρουν κέρδη σε ιδιώτες. Αυτά θέλουμε να τονίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση ξανά.